ένα υπερσύγχρονο βαφείο φινιριστήριο δερμάτων, το οποίο τηρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει η πράσινη ανάπτυξη, εγκαινιάστηκε στον χώρο του βιομηχανικού πάρκου Καστοριάς. Πρόκειται για την επιχείρηση του κυρίου Ναούμ Δίτσιου, η οποία είναι η πρώτη επιχείρηση που δημιουργείται στο βιομηχανικό πάρκο. Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλινικος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δόλης και εκπρόσωποι των αρχών της περιοχής μας. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογίαν σου άκραντε. Την κορδέλα των εγγενείων έκοψε ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Τρίφωνας Δίτσιος μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής. Λοιπόν, ελάτε γιατί είμαστε έτοιμοι με το ψαλίδι εμείς εδώ. Για το ψαλίδι. Κόβε τώρα. Καλωρίζω. Η επιχείρηση που εγκαινιάζεται σήμερα του κυρίου Δίτσιου είναι μια σύγχρονη επιχείρηση, μια μεγάλη επένδυση που θα εξασφαλίσει εργασία σε δεκάδες συμπατριώτες μας και εύχομαι σε αυτή τη βιομηχανική περιοχή να αποτελέσει παράδειγμα για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν, όπως είπα, και άλλες πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Είναι αισιόδοξο το ότι σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας, πρωτοβουλίες για ανάπτυξη και για δημιουργία θέσεων εργασίας όπως αυτή λαμβάνουν χώρα, πραγματοποιούνται. Ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια μια γεμάτη από παραγωγή βιομηχανική περιοχή στην ακριτική μας περιοχή στο νόμο Καστοριάς. Δημιουργικοί άνθρωποι με δημιουργικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες πρέπει να υπάρξουν σε όλη την Ελλάδα πολλοί για να στήσουν τη χώρα στα πόδια της και να δώσει τη μεγάλη μάχη που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν αισιοδοξία σε όλους μας ότι μπορούμε να πετύχουμε. Σήμερα βλέπουμε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες του είδου της, όχι μόνο για την Ελλάδα, την Καστοριά, τη Μακεδονία, αλλά την Ευρώπη και τον κόσμο. Ένα οικολογικό εργοστάσιο Γούνας, επεξεργασία της Γούνας και ένα αναπτυξιακό βήμα σε μία περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιου είδους παραδείγματα. Συγχαρητήρια και στον κύριο Δίτσιο και στην Καστοριά. Είναι μια ιδιαίτερα χαρούμενη μέρα για την ΕΤΒΑ σήμερα. Καλωσορίζουμε την έναρξη της λειτουργίας της πρώτης μεγάλης επιχείρησης στο βιομηχανικό πάρκο Καστοριάς. Ευχόμαστε καλές δουλειές, καλή δύναμη και είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εγκατασταθούν στο βιομηχανικό πάρκο Καστοριάς, το οποίο σημειωτέων έχει όλες τις υποδομές έτοιμες για να τους υποδεχτεί. Ευχαριστούμε και πάλι και καλή δύναμη στην εταιρεία Δίτσκες. Για ένα φοιτητικό του όνειρο, το οποίο γίνεται πραγματικότητα, έκανε λόγο ο κύριος Δίτσιος. Ήταν το φοιτητικό μου όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω στο ΒΙΠΑ, πιστεύω στην οργανωμένη ανάπτυξη. Πρέπει να αναπτύσσεται η Ελλάδα οργανωμένα και συντεταγμένα και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η επιχείρηση, η οποία έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, είναι η πρώτη πράσινη επένδυση στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να απασχοληθούν 44 άτομα. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι είναι πλήρεις για τα αποδυτήρια των εργαζομένων, εστιατόρια εργαζομένων που μπορούν και όλα να μαγειρεύουν και το ίδιο και μόνοι τους στο φαγητό τους. Και το περιβάλλον για την εργασία είναι από τα καλύτερα περιβάλλοντα που μπορούν να υπάρχουν, με όλους τους κανόνες υγιεινής και συνθήκες εργασίας. Ο φυσικοχημικός καθαρισμός είναι ένας από τους πιο σύγχρονους φυσικοχημικούς καθαρισμούς που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα και όλα τα συστήματα είναι κλειστά, που σημαίνει ότι δεν παράγουμε καθόλου αέρια θερμοκηπίου και κάνουμε φοβερή οικονομία σε ενέργεια και νερό.